Όχι, πριν τους αποχαιρετήσουμε, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση μαζί τους εδώ να δουν τον... Καθίστε μαζί μας να παρακολουθήσετε λοιπόν την έκθεση αυτή για τα 130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης, στον ελληνικό κόσμο. Η Σοφία Πανφίλη είναι σήμερα εκεί. Καλημέρα. Για πες μας λοιπόν, Σοφία, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, όπως ακούγεται, έκθεση για αυτό το μεγάλο συγγραφέα, οικουμενικό συγγραφέα ο Καζαντζάκης. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα, Μάριον Γιώργο. Βρισκόμαστε στον ελληνικό κόσμο, όπου ανοίγει σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Και λέω πολύ μεγάλη γιατί έχει αντικείμενα που τα περισσότερα από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά. Θα διαρκέσει αυτή η έκθεση έως και τον Μάιο. Έχω μαζί μου την κυρία Μαρία Γρηγοροπούλου, που είναι υπεύθυνη του τμήματος μουσιοπαιδαγωγών του ελληνικού κόσμου, να μας εξηγήσει τι θα δούμε σε αυτήν την έκθεση. Καλημέρα, κυρία Γρηγοροπούλου. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα μέρος της έκθεσης, αφιέρωμα για τον Νίκο Καζαντζάκη. Μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινάει το 2013, που είναι τα 130 χρόνια από τη γέννησή του. Και σε αυτή την έκθεση ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει χειρόγραφα τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, αλλά και προσωπικά αντικείμενα του ιδίου, καθώς και να ανακαλύψει διάφορες συνήθειες που είχε ο Νίκος Καζαντζάκης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές σε όλους μας. Όπως, θα μας πείτε κάτι. Ναι, όπως το ότι σε όλα του τα ταξίδια, που ο ίδιος έκανε πάρα πολλά ταξίδια, κρατούσε πάντα στην τσέπη του ένα μαντίλι, το οποίο είχε μία χούφτα από χώμα από την Κρήτη. Κάθε φορά λοιπόν μας λένε οι ερευνητές που ένιωθε λίγο άσχημα, νοσταλγία, έβαζε το χέρι στην τσέπη και άγγιζε το χώμα από την Κρήτη, που πίστευε ότι είναι αποτελείται από τα κόκαλα των προγόνων του. Έχει γράψει και ταξιδιωτικά πολλά. Έχει γράψει πολλά. Και ταξιδιωτικά. Τα το έχουμε στη διάθεσή είναι μας. Το πιο έτσι γνωστό που θυμάμαι. Όταν ήμασταν μικροί, τα διαβάζαμε Καζαντζάκη. Έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές με τον Καζαντζάκη. Νομίζω ότι είναι διαχρονικός, βέβαια. Έτσι, μόνο την ασκητική να διαβάσει, θα καταλάβει τα πάντα. Κυρία Γρηγοροπούλου, θέλω να σας ρωτήσω από πού έχετε αντλήσει αυτό το υλικό, γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο στην Κρήτη, στο χωριό, στο οποίο είναι το χωριό του, στη Μυρτιά, το οποίο είναι ένα μικρό διαμάντι εκεί πέρα. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά και μου φαίνεται ότι βλέποντας έτσι και το ύφος και τη δική σας έκθεση, είναι πολύ κοντά, γι' αυτό σας το ρωτάω. Η αλήθεια είναι ότι το Μουσείο Καζαντζάκη υπήρξε πολύτιμος βοηθός στο στήσιμο αυτής της έκθεσης, όπως και οι εκδόσεις Καζαντζάκη, όπου προσφέρανε και υλικό, αλλά και την πληροφορία, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να υποστηρίξουμε τη συγκεκριμένη έκθεση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται σε αυτή. Έχετε επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα αντίγραφο από την αρνητική απάντηση που έδωσε το Πατριαρχείο στην Εκκλησία, όταν εκείνη ζήτησε να φορεστεί ο Καζαντζάκης. Δεν τον έχουν αφορήσει τον Καζαντζάκη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι τον έχουν αφορήσει το ροίδι, αφόρησαν τελικά. Είχε αρνηθεί λοιπόν το Πατριαρχείο και έτσι δεν προχώρησε ο αφορισμός. Να σας πω επίσης ότι έχει εδώ βιβλία, μπορούμε να δούμε εκδόσεις βιβλίων από πάρα πολλές γλώσσες. Είναι από τους, αν όχι ίσως ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας συγγραφέας, από τους... Και ο πιο πολυδιαβασμένος και πολύ μεταφρασμένος. Αν σκεφτούμε ότι έχει μεταφραστεί σε περίπου 60 γλώσσες, και αν αυτό το ανάγουμε σε έναν παγκόσμιο χάρτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να διαβάσει Καζαντζάκη οποιοδήποτε άνθρωπος πάνω στη γη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, από τον ελληνικό κόσμο λοιπόν το ραντεβού, για πες μας τα Σοφία λίγο έτσι. Να σας πω λίγο. Για τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 9 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι, Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 8, Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, το εισιτήριο είναι 5 ευρώ για τους ενήλικες και 3 ευρώ για τα παιδιά. Να πάνε και τα παιδιά για να, έτσι, να μαθαίνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ναι, σας κρατήσαμε να σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θέλουμε να σας κάνουμε και λίγο κουλτούρα, κατάλαβες. Λοιπόν, μας κάνετε μόνο πολιτική. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο υποδεχόμαστε εδώ στο πλατό ένα πολιτικό